μια χρονιά που από ό,τι ακούσαμε στο βίντεο ήταν δύσκολη, με εντάσεις, καυγάδες. Όντως εσείς οι συνεργάτες είχατε την αίσθηση ότι αυτές οι εντάσεις που υπάρχουν στην καθημερινότητα ήταν ένα τσικ πιο έντονες και μπορούσαν να οδηγήσουν στο χωρισμό? Κοίτα να δεις, Σταματίνα, εντάσεις, οκ. Προφανώς και υπάρχουν, όταν σου εξηγώ και πάλι, κάνεις μια εκπομπή που κάνει πρωταθλητισμό και υπάρχουν απαιτήσεις. Και απαιτήσεις και ως προς εμάς και ενδεχομένως και μεταξύ τους. Αλλά θεωρώ ότι και οι δύο είναι τόσο επαγγελματίες που σε εμάς τουλάχιστον, στη δική τους ομάδα, στην επαγγελματική τους οικογένεια πέρσι, δεν άφησαν να φάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και στη Χινίτσα που ήμασταν μαζί μία εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στη Χινίτσα τι είναι, δεν είναι. Εκεί που βγάζανε την εκπομπή, πήγαμε στο ξενοδοχείο. Περιοχή τέλος πάντων μας φιλοξένησε πέρσι και ήμασταν εκεί πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, ήμασταν σαν ίδρυμα, ξέρει, ιδρυματισμό. Στη Χινίτσα που ήρθε το μοιραίο. Όχι. Ερχόντουσαν μαζί στη δουλειά. Όχι, ερχόντουσαν όντως με διαφορετικά αυτοκίνητα. Έχει δίκιο το βίντεο. Απλά επειδή είχε ραδιόφωνο ο Γιώργος το πρωί, ο Γιώργος έφτανε ουσιαστικά 10 παρατέταρτο. Η ΦΕΗ ήταν νωρίτερα εκεί να προετοιμάσει τα θέματα της εκπομπής, να προετοιμαστεί η ίδια. Και η ΦΕΗ πάντα έφευγε πιο μετά, γιατί η ΦΕΗ, θέλω να σας πω, ότι είναι από τις πιο εργατικές παρουσιάστριες. Καθόταν εκεί μαζί μας με την ομάδα να συζητήσουμε τα θέματα όλα. Οπότε ο Γιώργος είχε και άλλες υποχρεώσεις. Μπορεί ενδεχομένως να φύγει αυτός νωρίτερα, άλλες φορές. Γιώργος είχε αναλάβει τις βραδινές υποχρεώσεις, βέβαια, να πάει στις πρεμιέρες, στα θέατρα, αυτά που η ΦΕΗ δεν μπορούσε.